φόρος GAFA, όπως αποκαλείται συντομία στη Γαλλία από τα αρχικά των Google, Amazon, Facebook και Apple, υπολογίζεται ότι θα φέρει στα ταμεία του γαλλικού κράτους 400 εκατομμύρια ευρώ για το τρέχον έτος και 600 για το επόμενο. Η γαλλική γερουσία έδωσε την έγκριση για τη φορολόγηση εταιριών με έσοδα από 750 εκατομμύρια ευρώ και άνω σε παγκόσμια κλίμακα και 25 εκατομμύρια ευρώ και άνω στη Γαλλία. Ο φόρος ύψους 3% είναι μια γαλλική πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι μεγάλοι της τεχνολογίας έως τώρα πληρώνουν είτε χαμηλούς φόρους είτε καθόλου, εκμεταλλευόμενοι την περιορισμένη φυσική παρουσία τους στη χώρα. Η κίνηση της Γαλλίας δεν αποκλείεται ωστόσο να παγώσει τα χαμόγελα στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Παρισιού. Αμέσως μετά το πράσινο φως της γαλλικής γερουσίας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα εμπορίου να ξετινάξουν τον νέο νόμο. Συγκεκριμένα ζήτησε την διεξαγωγή έρευνας, σύμφωνα με την ενότητα 301 της Συμφωνίας Εμπορίου του 1974, που διερευνά κατά πόσον πρόκειται για αθέμητη εμπορική πρακτική. Ανάλογες έρευνες έχουν διεξαχθεί το τελευταίο διάστημα αναφορικά με εμπορικές πρακτικές της Κίνας. Τα αποτελέσματά τους διαμόρφωσαν τη βάση των επιχειρημάτων του Αμερικανού Προέδρου για την κήρυξη του εμπορικού πολέμου στο Πεκίνο. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός που αντιπροσωπεύει τις 4 εταιρείες ζητεί να μην επιβληθούν κυρώσεις με τη μορφή δασμών, αλλά να διατηρηθεί το πνεύμα καλής διεθνούς συνεργασίας. Το Παρίσι διευκρινίζει ότι ο νέος φόρος έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα ανασταλεί αν συμφωνηθούν μέτρα σε διεθνές επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την εξεύρεση λύσης για τη φορολόγηση των εταιριών τεχνολογίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της εκτιμά ότι η οριζόντια επιβολή φορολογίας θα απέφερε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.